Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα στην εκπομπή έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ έναν άνθρωπο που τον έχουμε καμαρώσει όλοι, ακόμα και οι αντίπαλοι. Πόσο μάλλον εμείς που ανήκαμε στην ομάδα που έπαιξε 9-10 χρόνια και ήταν η ομάδα του Ολυμπιακού. Βέβαια, πολλές φορές τον ζητοκραυγάσαμε, τον σηκώσαμε στους ώμους, μεγάλες μέρες για τον Ολυμπιακό τότε. Αλλά και πολλές φορές, ξέρετε, είμαστε οι Έλληνες φίλαθροι που εκεί που τον βρίζεις, ξαφνικά βάζει ένα γκολ με έναν ανάποδο ψαρίδι και λες τέτοιον δεν είχαμε. Ένας άνθρωπος που πραγματικά έδωσε πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό. Και εξακολουθεί και δίνει, και αυτό είναι το σημαντικό που μπορούμε να μιλήσουμε, ότι δεν ξέκοψε γιατί έχει κάποιο άλλο επάγγελμα και απομακρύνθηκε. Είναι δίπλα στα παιδιά, διδάσκει αθλητισμό, γιατί το ποδόσφαιρο είναι αθλητισμός, μην μπερδεύεστε, δεν είναι μόνο στίβος ή ξέρω εγώ κάποιο άλλο άθλημα που έχουν μοντέρνα, το τένις τέλος πάντων. Έχω λοιπόν δίπλα μου τον κύριο Αλέκο Αλεξανδρή, τον οποίο νιώθω ιδιαίτερη χαρά πάνω απ' όλα πρώτα σαν αθλητής και μετά σαν αυτοδιοικητικός πλέον. Εδώ τον έχουμε βρεθεί δίπλα μας πλέον για να μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση. Παράξενο, νομίζω πως όχι, γιατί αν τον τιμήσετε με την ψήφο σας, θα ασχοληθεί με τον αθλητισμό και είναι πολύ σημαντικό. Καλώς ορίσατε, κύριε Αλεξανδρή. Καλώς σας βρήκα. Λίγο περίεργος ο ρόλος. Από το αθλητή αυτοδιοικητικός και εγώ δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Παρότι σας είχαν, ακούγαμε κατά διαστήματα πολλά, ο Αλέκος Αλεξανδρής θα κατέβει με το Πασόκ, ο Αλέκος Αλεξανδρής θα πάει από εδώ, θα κατέβει με δήμαρχο, δεν θα κατέβει με δήμαρχο, ειδικά και στον Πειραιά, Ανατολάκης, Μητρόπουλος, δεν ξέρω ποιος άλλος ήταν, βγήκανε, φτάσανε μέχρι βουλευτές κτλ. Ο Μητρόπουλος ήταν μέχρι και αντιδήμαρχος. Ναι. Και ειδικά στον Πειραιά βγαίνεις για πλάκα, άμα είσαι στο ψηφοδέλτιο που θέλουν, ο Ολυμπιακός τους βγάζει αέρα. Πώς νιώθετε, γιατί ξαφνικά αποφασίσατε? Όσο αφορά το θέμα πολιτική, πέρα από τα δημοτικά, μου είναι παντελώς αδιάφορη. Δεν είμαι πολιτικός, ούτε έχω βλέψει να είμαι πολιτικός. Στις δόξεις σας γίνανε προτάσεις? Ότι γίνανε. Δεν ενέδωσα γιατί δεν το έχω, δεν το αγαπάω. Ίσως πιστεύω ότι δεν μπορώ να βοηθήσω ουσιαστικά εκεί. Σε ό,τι αφορά όμως τα τοπικά πράγματα και την κοινωνία μας που ζούμε όσο αφορά με τα δημοτικά, ναι, με ενδιαφέρει, ναι, θα ήθελα να ασχοληθώ, ναι, θα ήθελα να βοηθήσω. Στον τομέα που μπορώ περισσότερο, δεν το συζητώ. Αυτό που με έκανε να ασχοληθώ, πέρα από την αγάπη μου, έχω κάνει το ΚΙΑΤΟ γνωστό με τη δουλειά μου σε όλο τον κόσμο. Αλλά το έχω κάνει μέσω του ποδοσφαίρου. Δεν το έχω κάνει σαν δημότη, σαν άνθρωπο, σαν απλός άνθρωπος του ΚΙΑΤΟ που έχει ζήσει για τους φίλους του, για τους συγκατοίκους τους. Η γνωριμία μου τον κύριο Λέγκα ήταν καταλυτική με την έννοια ότι είδα έναν άνθρωπο απέναντί μου που έχει όραμα, έχει την ωραία τρέλα να βγει μπροστά, έχει την τρέλα δηλαδή να αφήσει τις δουλειές του, τις επιτυχημένες τους δουλειές, και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτό, ότι δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός ούτε αυτός ούτε κανένας που είμαστε στους συνδημότες. Απλά μας ενώνει όλες ένας κοινός σκοπός, η αγάπη, το πώς θα κάνουμε τον τόπο που ζούμε καθημερινά καλύτερο. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε να ρωτήσω, έχετε φύγει πολλά χρόνια γιατί λείψατε στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στη Βέρεια. Έτσι είναι, πρώτα από τη Βέρεια. 25 με 30 χρόνια λείπω. Λοιπόν, έρχεστε συχνά, έρχεστε αραιά, πώς πάει αυτή η ιστορία? Συνήθως τα καλοκαίρια. Συνήθως ή γιορτές. Τα καλοκαίρια. Πώς βλέπετε το Δήμο Σικιονίων, την Κορινθία να ξεκινήσω, μπαίνετε από τον Ισθμό και βαδίζετε. Μου λέγατε πριν ξεκινήσει η εκπομπή ότι μετά από χρόνια κάνατε μια βόλτα στον Ισθμό. Λεμόνια έβλεπα και πορτοκάλια και μανταρίνια, ήταν η πρώτη και δεξιά η θάλασσα. Τα ίδια βλέπω και σήμερα. Δεν βλέπετε κάποια πρόοδο, ας πούμε, στο Δήμο? Υπάρχουν κάποια έργα που έχει γίνει πρόοδο, έτσι για να μην τα σοπεδώνουμε, ναι, σίγουρα. Σωστά. Αλλά νομίζω ότι ζούμε σε ένα τόπο που πραγματικά είναι θεουδώρο. Έχουμε τη θάλασσα, σε 15 λεπτά έχουμε το βουνό. Έχουμε μια πεδιάδα η οποία βγάζει τα πάντα. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Όλη η Κορινθία. Έτσι, όχι μόνο ο Δήμος Σικιονίων, αλλά όλη η Κορινθία θα μπορούσε να έχει κάνει περισσότερα πράγματα. Τι είναι αυτό που είδατε στο Μάρκο το Λέγκα παραπάνω από έναν επαγγελματία επιτυχημένο που ξαφνικά θέλει να αποφάσει να κατέβει? Τι παραπάνω μπορεί να έχει, ας πούμε, από το Σταματόπουλο ή από το Σαρχάνη ή δεν ξέρω ποιο άλλο, πολύ και δημάρχη. Έχει στόχο και έχει όραμα. Είναι πολύ σημαντικό. Ας μην ξεγελιόμαστε, δηλαδή εμείς ήρθαμε ξαφνικά και βλέπουμε κάποια πράγματα ενώ οι άλλοι λέει δεν τα βλέπανε. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όταν έχεις ένα όραμα και ένα σκοπό πρέπει να τον υπηρετήσεις μέχρι τέλους. Το να πεις στην αρχή όπως τώρα εμείς να λέμε θα κάνουμε εκείνο, θα είναι κάτι που το συχαίνομαι, δεν μ' αρέσει. Έχω ένα σκοπό, έχω ένα όραμα και θέλω να το πραγματοποιήσω. Θέλω και μετά από 3-4 χρόνια. Θα σας δώσει τον αέρα ο Λέγκας, ο Μάρκος, δηλαδή
οι συνδημότες, γιατί τον έχω ακούσει με οράματα έτσι, πρωτότυπα και με μερικά μάλιστα προχωρημένα, ας πούμε, κάτι με το τηλέφωνο που θέλει να συνεννοεί το πολίτης με το τηλέφωνο. Αυτοί που μπορούν κινητό, ας πούμε, να χειρίζονται, η νέα γενιά. Η δικιά σας η γενιά που ασχολείστε με αυτούς, εννοώ. Καταρχήν έτσι, πρέπει να αφυπνίσουμε τη δικιά μας τη γενιά και τη λίγο πιο πίσω γενιά, δηλαδή 25 με 35 χρονών. Στο χώρο που μένω εγώ, στο Κιάτο, στην Κορινθία, όταν μιλήσεις για πολιτική ή για του Δήμου ή για του τόπου, όλοι σε βλέπουν και βγάζουν σπηριά. Νομίζουν ότι. Γιατί έτσι έχει δομηθεί η κατάσταση της πολιτικής τα τελευταία, τα περισσότερα χρόνια. Όλοι τάζουν, κανένας δεν είναι αληθινός, ειλικρινής. Ειλικρίνεια χρειάζεται. Να μπορείς να πραγματοποιείς πράγματα που πραγματικά γίνονται. Τώρα να πω ότι μπορώ να φτιάξω ένα γήπεδο γυάλινο μέσα κάτω από το χώρο της θάλασσας, δεν γίνεται. Ναι, θα γελάνε και οι πέτρες. Θα γελάνε και οι πέτρες και τα ψάρια μαζί. Εμείς λέμε να κάνουμε πράγματα που είναι αυτονόητα. Καθαριότητες, σκουπίδια, το να αξιοποιήσεις την ορεινή Κορινθία που είναι πλούτος πραγματικά. Ελβετία που λένε. Έτσι. Ελβετία, είναι Ελβετία. Έχουμε μια Ελβετία μέσα στα πόδια μας. Έχω γυρίσει τον κόσμο, δόξα τω Θεώ, λόγω της δουλειάς μου. Έχω πάει σε αθλητικά κέντρα, μπράβο, σε τέτοια μέρη. Κάτι χωριά τα οποία δεν τα ξέρει, δεν τα βρίσκει κανείς. Και ξαφνικά όμως γίνονται γνωστά γιατί φιλοξενούν ευρωπαϊκές ομάδες, κάνουν προετοιμασίες, εκμεταλλεύονται το δασικό χώρο, τον πλούτο, την ομορφιά που έχουν. Δυστυχώς εμείς εδώ. Θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει ένα αθλητικό κέντρο, ας πούμε, σαν και αυτά που βλέπαμε εγώ πολλές φορές που το καλοκαίρι που κάνατε την προετοιμασία στην Αυστρία, κυρίως ο Ολυμπιακός, εντυπωσιαζόμουν από τις εικόνες που βλέπα στα βίντεο και έλεγα είναι τυχεροί και μόνο που βλέπουν αυτό το τοπίο κάθε πρωί. Η ορεινή Κορινθία, η Στυμφαλία, ο Φενεός πάνω, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία μέρη που μπορείς να συνδυάσεις στον αθλητισμό. Και αθλητισμός δεν είναι καθαρά μόνο το ποδόσφαιρο, έτσι. Σωστό. Μπορούμε να κάνουμε στη λίμνη. Κοπηλατικούς αγώνες, κάνω εκαγιάκ, έχει πεζοπορίες, έχει με ποδήλατα, είναι η λίμνη δόξα. Ανεκμετάλλευτη. Απίστευτο πανόραμα. Απίστευτη ομορφιά. Εγώ δεν το γνώριζα. Είχα πάει μικρός, πολύ μικρός με το σχολείο. Τώρα που πήγα πλέον πιο έμπειρος, το είδα και λέω είναι δυνατόν αυτό το μέρος. Και έπεσε ο δρόμος πριν από ένα μήνα. Είναι δυνατόν. Η γέφυρα και δεν μπορούμε να πάμε. Και δεν μπορεί να πάει κανένας. Πιστεύετε ότι αυτή η ιστορία που λέτε να γίνουν αθλητικά κέντρα κτλ. Πάτε τώρα, βλέπετε αυτό το χάλι. Εντός παρενθέσεως, υπάρχουν και καλά σημεία, να μην είμαστε και άδικοι. Είναι θέμα βούλησης, είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα τι είναι αυτό που θα κάνετε. Όλοι εύχονται. Όλοι εύχονται. Αλλά με ευχές δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Και οι αποφάσεις είναι αυτές που είναι οι πρώτες σε αναγκαιότητα στον τόπο. Δηλαδή, ο κόσμος θέλει να αθληθεί. Υπάρχουν άνθρωποι στη δική μου ηλικία, 50 και πιο μεγάλοι. Ναι. Και λέει, θέλω να αθληθώ. Ωραία. Πού θα πας να αθληθείς? Στο γήπεδο που έχουμε στο Κιάτο. Το γήπεδο του Κιάτο είναι ένα γήπεδο με χορτάρι, χωρίς στίβο, χωρίς τίποτα περισσότερο να σου προσφέρει παρά να διοργανώσει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Ανήκει σε μια ομάδα, στο Δήμο μεν, αλλά το χρησιμοποιεί μια ομάδα, δεν μπορεί κανείς να μπει όποια ώρα θέλει να ανοίξει την πόρτα και να μπει να αθληθεί. Έχουμε εγκαταστάσεις στην Κορινθία. Εγκαταστάσεις που να αξίζουν τον κόπο, όχι να μπούμε μέσα σε χωράφι. Εμείς τουλάχιστον στο Δήμο Σικιονίων δεν έχουμε. Έχουμε ένα πολύ όμορφο γήπεδο για να διοργανώσουμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Όχι για να αθληθούμε εμείς. Δεν μπορεί κανείς πέρα από τους ποδοσφαιριστές να μπορεί να αθληθεί. Δεν γίνεται, δεν μπορεί. Δεν έχει χώρο. Δεν υπάρχει ένα κλειστό πρώτα απ' όλα που ο χειμώνας. Το κλειστό που θυμάμαι στο γυμνάσιο που υπήρχε ένα κλειστό με δύο μπασκέτες, έτσι έχει μείνει, απλά άλλαξε. Δεν έχει. Δεν υπάρχουν χώροι. Σήμερα είστε προπονητή σε μια μικρή ομάδα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μου πείτε πώς το αποφασίσατε. Δεύτερον, πώς σας αντιμετωπίζουν τα νέα παιδιά. Και τώρα τρίτον, πώς σας αντιμετωπίζουν που ακούσαν ότι θα ασχοληθείτε με τον αθλητισμό. Γιατί είστε στον Ηρακλή Ξηροκάστρου. Μάλιστα θέλω να σας πω συγχαρητήρια και το λέω αληθινά από την καρδιά μου. Είστε η μόνη ομάδα που παίξε μπάλα απέναντι από το Κορινθός 06. Είστε η μόνη ομάδα που παίξε μπάλα. Προσπαθούμε έτσι, να παίξουμε ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε να φέρουμε τα παιδιά. Άλλο αθλητισμός, για να τα ξεχωρίζω λίγο, και άλλο πρωταθλητισμός. Ο πρωταθλητισμός είναι κάτι άλλο. Δεν έχει να κάνει με το. Πριν λίγο καιρό είχα κάνει μια συνέντευξη, η οποία σοκαρίστηκε η μέση ελληνική κοινή γνώμη, ότι που μίλησα για το fair play, μίλησα για τους διαιτητές. Που, ξέρετε ότι τα συμφέροντα σε αυτό το επίπεδο είναι καλά. Ο ίδιος ο κόσμος, ο ίδιος ο φίλαθλος πιέζει τη νίκη. Όταν πιέζει για τη νίκη, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Εσύ για να κερδίσει η ομάδα σου, για να μπορείς να κάνεις όλη τη βδομάδα να πας στο καφενείο και να κάνεις το κομμάτι σου. Ο παράγοντας γιατί βάζει τα χρήματα, ναι, γιατί υπάρχουν στόχοι, υπάρχουν. Εκεί ξεφεύγει λίγο το πράγμα. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις πολλά πράγματα για να είσαι στην κορυφή.
Και το γνωρίζουμε όλοι στις δουλειές μας τι μπορούμε να κάνουμε για να φτάσουμε να είμαστε, με λέει, με νύχια και με δόντια κρατάω την επιχείρησή μου. Γιατί πήγατε σε ένα τόσο μικρό σωματείο? Έχετε ένα μεγάλο βαρύ όνομα. Θα μπορούσατε μόνο γιατί με το όνομα. Γιατί νομίζω στην Κορυφή. Πολλοί έχουν κάνει το όνομα. Είναι ωραίο να ξεκινάς να δημιουργείς. Και για να δημιουργήσεις δεν μπορείς να πας σε κάτι έτοιμο. Αν θέλεις να πραγματικά να αξιολογήσουν τη δουλειά σου και τι μπορείς να κάνεις, πρέπει να ξεκινήσεις από τα χαμηλά. Το ίδιο έκανα και σαν ποδοσφαιριστής. Όταν με ζητούσε η ΑΕΚ, με ζητούσε ο Ολυμπιακός, εγώ έφυγα και πήγα στη Βέρεια. Σωστό. Γιατί πίστευα ότι έτσι πρέπει να ξεκινήσω. Τα νέα παιδιά σιγά-σιγά ακολουθούν τον Αλέκο, τον Αλεξανδρή, λόγω ονόματος. Έχετε πληθώρα περισσότερων παιδιών, γιατί ξαφνικά παρουσιάστηκε ένα όνομα. Είναι αυτό ένα... είναι καλό ή μεγάλο όνομα να πηγαίνει? Είναι ένα κίνητρο αυτό, αλλά νομίζω τα πιο πολλά παιδιά καταλαβαίνουν στην πορεία το ότι, τι έχουν να κερδίσουν από μένα βάσει παραστάσεων και γνώσεων. Σωστό. Σήμερα δεν μπορείς να κρυφτείς από κανέναν. Είναι τόσο εξελίσσιμα τα πράγματα ότι οτιδήποτε και να πεις, ξέρεις ανά πάσα στιγμή είσαι εκτεθειμένος. Το παιδί θέλει ειλικρίνεια και θέλει να δει ότι αυτό που του λες είναι το σωστό. Και μπορεί να το καταλάβει και να του το δείξεις να το κάνει πράξη. Και από τη στιγμή που το κάνει πράξη, σου λέει ναι, είναι πραγματικότητα. Μπορώ να το κάνω. Δεν του λες πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα. Που θα ασχοληθείτε με την πολιτική, με τη μορφή αυτή τη αυτοδιοίκηση, αυτά τα παιδιά ενοχλούνται ή καμαρώνουν? Στην αρχή είπανε, πού πας ρε κότς να βλέξεις, γιατί σας λέω όλα τα βάζουμε σε ένα καζάνι. Σωστό. Όλοι νομίζουν ότι είμαστε πολιτικοί. Δεν είμαστε πολιτικοί, είμαστε μία παρέα, μία ομάδα, προσπαθούμε μάλλον να γίνουμε ομάδα. Έτσι ακόμα είμαστε πρόσωπα ξεχωριστά, προσπαθούμε να ενωθούμε, να μας ενώσει ο Μάρκος στο δικό του όραμα, να συμβαδίζουμε όλοι, να γίνουμε μία ομάδα, να γίνουμε μία παρέα η οποία πρέπει να δουλέψει για το καλό. Πέρα από το δικό μας το προσωπικό καλό, γιατί και εμείς ζούμε. Και εμείς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα του Δήμου. Έτσι, εμείς δεν ζούμε σε καμία γυάλα. Όχι, σωστό. Και πρέπει να φέρουμε εις πέρας τα προβλήματα που έχει ο κόσμος έξω. Το ότι είστε μια άπειρη ομάδα μαζί με τον Μάρκο Άπειρος. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος με οράματα, μπορεί να έχει πετύχει πάρα πολύ στη δουλειά του. Το γνώρισα από κοντά, πραγματικά είναι ένας αξιολογότατος άνθρωπος. Αλλά είστε άπειροι. Είμαστε άπειροι στην πολιτική. Αυτό είναι κακό. Δεν είμαστε άπειροι. Σαν προσωπικότητες, γιατί ζωή. Όλοι είμαστε στις δουλειές μας, είναι εξαιρετικοί άνθρωποι σε οποιοδήποτε κλάδο και ασχολούνται και τους γνωρίζω και σιγά σιγά όλους τους ανθρώπους και πραγματικά χαίρομαι γιατί έχουν πραγματικά πολύ ωραίες ιδέες. Δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί. Το ότι δεν έχουμε εμπειρία πολιτική δεν είναι στα κατά μας, είναι στα υπέρ μας. Δεν έχουμε πελατειακές σχέσεις με κανένα, δεν εξαρτιόμαστε από κανένα, δεν χρωστάμε σε κανένα, δεν μας χρωστάει κανένας. Έχουμε ένα όραμα, ένα πλάνο και θέλουμε να κάνουμε την κοινωνία μας πιο όμορφη. Μου είπατε κάτι προηγουμένως και επειδή προχθές έδωσε συνέντευξη ο κύριος Λέγκας, μιλώντας για κάποιες συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Πώς τα ακούτε αυτά, πώς τα βλέπετε ή αν έχετε δει κάτι μέχρι στιγμής από όλα αυτά ή πόσο συμβολείτε? Πολλά θα ακουστούν. Πολλά θα ακουστούν και πολλά θα πούν. Στην αρχή τους ενοχλεί γιατί ο Αλεξανδρής πήγε με τον Μάρκο το Λέγκα. Αυτό θα το έλεγα. Χαίρομαι που με προλάβατε. Θα πήγαινα με οποιονδήποτε πραγματικά ταιριάζει στις δικές μου προτιμήσεις και στα δικά μου θέλω και πιστεύω. Δεν μου γίνεται καμία πρόταση από κάποιον άλλον για να επιλέξω μεταξύ εσάς και του κύριου Λέγκα ή οτιδήποτε. Και ταυτόχρονα αυτό γυρίζει μπούμεραγκ, ας πούμε, και ακούω τώρα πράγματα. Γιατί πήγε με αυτόν, γιατί λες και οι άλλοι μου κάνανε, ας πούμε, 100 προτάσεις και εγώ απέρριψα τους άλλους και πήγα εκεί. Ποια είναι η πρόταση του Μάρκου του Λέγκα στο πρόσωπό σας? Ορίστε. Η πρόταση του Μάρκου του Λέγκα στο πρόσωπό σας ποια είναι? Η πρόταση που μου έκανε. Δηλαδή, πλησίασε, δυστυχώς ή ευτυχώς για εσάς, διάσημος. Ναι, στο κομμάτι, πέρα από αυτό, στο κομμάτι του αθλητισμού, αν εσύ δεν βγεις μπροστά, να μας ανοίξεις με τον καλό τρόπο τα μάτια, με τις ιδέες σου, οτιδήποτε. Ποιος θα το κάνει? Είσαι ο κατάλληλος για να το κάνεις. Το εξήγησα και είναι πολύ σημαντικό ότι οι βλέψεις μου δεν είναι για κάτι άλλο. Ό,τι μπορώ να βοηθήσω, ακόμη και αν αύριο για οποιοδήποτε λόγο δεν συμμετείχα ή λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων έφευγα, πάλι θα μπορούσα να του δώσω τις συμβουλές μου, γιατί το κάνω για τον τόπο μου. Δεν το κάνω προσωπικά ούτε για μένα. Κύριε Αλεξανδρή, μου βάζετε συνεχώς, μάλλον μου προλαβαίνετε τις ερωτήσεις και μου κάνετε κακό. Εγώ λοιπόν ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είστε ένας άνθρωπος επαγγελματίας, ζείτε από το ποδόσφαιρο, ζήσατε μάλλον και εξακολουθείτε γιατί είστε μέσα, με τη μικρότερη έννοια πια, δεν είναι οι μέρες δόξης. Εύχομαι να ξανάρθουμε και να σας δούμε και προπονητή μαζί με τον Λεμονή στο Ολυμπιακό. Και ο Σερτάκης είναι μόνιμα, λοιπόν, να πάτε κι εσείς, γιατί όχι. Άλλωστε, νομίζω ότι είστε ο μόνος που δεν έχετε αναλάβει κάποιο τομέα μέσα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Έτσι, νέους. Είχα την ομάδα των νέων, το 11, το 10 με το 11 που πήραμε το πρωτάθλημα και ανέβηκαν πάρα πολλά παιδιά. Τότε ήταν επί προεδρία του κ. Κόκαλη. Την τελευταία χρονιά ανέλαβα την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού.
Αλλά το Σαββατοκύριακο που είχα πάει να πάρει το δίπλωμά μου στη Ρόδο το επαγγελματικό, έγινε η μεταπόληση στον κύριο Μαρινάκη και από εκεί. Δεν είχα υπογράψει εγώ το συμβόλαιο, αλλά αυτά δεν αφορούν τώρα. Πέστε μου λοιπόν, όχι, απλά έτσι ενδεικτικά. Αύριο θα σας γίνει μια μεγάλη πρόταση από μια μεγάλη ομάδα. Είστε αντιδήμαρχος. Γιατί ο Λέγκας σας αναθέτει τον αθλητισμό ή αν θέλετε πρόεδρος σε μια σχολή. Ναι, που θα έχετε ένα μπροστάρι. Πώς θα το αντιμετωπίσετε εκείνη την ώρα? Θα το καταφέρω. Μπορεί να μην υπάρχει λίγο πρόβλημα στον χρόνο, αλλά οι ιδέες δεν σταματάνε ποτέ. Όταν υπάρχει συνεργασία και καλή θέληση. Δηλαδή μπαίνετε για να τελειώσετε την τετραετία στηρίζοντας το Κιάτο. Αυτό είναι το βασικό μου ερώτημα. Αυτός είναι ο στόχος. Θέλουμε να κάνουμε. Εγώ προσωπικά, επειδή όλοι οι φίλοι μου ζητάνε πράγματα, μου λένε. Κυκλοφορώ μέσα στην πόλη, ξέρω τα προβλήματα πλέον. Δεν τα ήξερα τόσο σε μεγάλο βαθμό γιατί λείπω. Τώρα που είμαι, τα ξέρω. Για αυτούς τους ανθρώπους αξίζει πραγματικά να κάνεις κάτι. Άρα λοιπόν ερχόμαστε στο όραμα του Αλέκου του Αλεξανδρίου, μάλλον όχι όραμα, στην πραγματοποίηση από το Σεπτέμβριο, εφόσον ο λαός των Σικιονίων αποφασίσει και εσάς και τον Μάρκο το Λέγκα να του δώσει το OK να πάει μπροστά. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας, τι είναι αυτό που εσείς έχετε βάλει σκοπό για αυτό το Δήμο, στον αθλητισμό βασικά, στον πολιτισμό γενικά? Βασικά να του δώσουμε τη δυνατότητα να αθληθεί. Έτσι, το να λέμε ότι θα ασχοληθούμε με τον αθλητισμό χωρίς χώρους. Είναι. Δωρονάδο. Ναι. Είναι σαν να του λέω ψέματα. Είναι σαν να του λέω ψέματα. Το να του πω ότι θα φτιάξουμε ένα προπονητικό κέντρο όπως είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο ή στο εξωτερικό, πάλι θα είναι δωρονάδο γιατί θα είναι ψέμα. Θέλουμε να φτιάξουμε χώρους τους οποίους οπουδήποτε, πέρα από ένα αθλητικό κέντρο πάκους, μπορεί σε ένα μέρος, σε μια πλατεία, να υπάρχει ένας χώρος συγκεκριμένος που μπορεί να μπουν δύο μπασκέτες, να μπει ένα φιλέ, να παίξει ένα τένις, να παίξει ένα βόλι. Οι όργανα γυμναστικής. Ακριβώς, τα όργανα γυμναστικής που μπορείς να τοποθετήσεις οπουδήποτε, νομίζω ότι είναι ένα. Είναι πολύ καλό για τον κόσμο να ξεφύγει, να φύγει από τις καφετέρειες, να φύγει από τα σπίτια. Βομβαρδίζεται με πολλά προβλήματα. Θέλει να αθληθεί, να πάρει το μυαλό του. Πώς λέμε, θέλω να πάω να τρέξω, να ηρεμήσω. Αλλά πού? Είμαστε τόσο πίσω. Πού? Δυστυχώς είμαστε τόσο πίσω. Υπάρχουν τρόποι, χρήματα, ιδέες υπάρχουν πάντα. Χρήματα και τρόποι που ο κύριος Λέγκας έχετε κάτσει και τα έχετε πάρει. Εγώ νομίζω ότι όταν θέλεις πραγματικά να κάνεις πράγματα, για όλα βρίσκεται λύση. Δεν είναι τίποτα μη ανέφικτο. Σας είπα και πάλι, δεν θα φτιάξουμε το γυάλινο προπονητικό κέντρο κατά τη θάλασσα, αλλά το να φτιάξουμε κάτι, μακάρι να υπήρχε δυνατότητα. Γιατί πολλοί ακούνε, μπήκε ο Αλεξανδρής, μπαίνει ο Λέγκας, ακούει μπάγερ στη Γερμανία, το ένα, το άλλο, πού θα βγουν τα λεφτά. Θα βρούμε αυτά που πρέπει για να τα κάνουμε, θα τα κάνουμε. Να πάω όμως και σε ένα άλλο ερώτημα που λέει ότι ο Αλέκος ο Αλεξανδρής αναλαμβάνει ένα τομέα, αλλά είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει στην ιστορία των σκουπιδιών. Στην ιστορία του νερού. Εννοείται σώμα. Στην ιστορία όλων. Εκεί υπάρχει το σχέδιο του Λέγκα, υπάρχει κάτι από τη μεριά σας, έχετε αρχίσει να μπαίνετε στο νόημα. Γιατί είστε καινούριος, είστε άπειρος τελείως. Και αυτό είναι ευχάριστο. Δεν είναι δυσάρεστο. Όχι. Για μένα ναι. Όχι, στον χώρο και. Γιατί εγώ, αν με βάλετε μέσα, ζω στην προηγούμενη γενιά. Στην πιο προηγούμενη γενιά. Πώς το βλέπετε, μπορείτε να ασχοληθείτε, ας πούμε, με κάτι ακόμα περισσότερο από το αθλητισμό? Βεβαίως μπορώ να ασχοληθώ, γιατί είναι πράγματα που αναλώνεις καθημερινά. Η καθαριότητα, αν δεν την ξεκινήσουμε εμείς την καθαριότητα, σαν Αλέξη, σαν οποιοδήποτε, σαν Μάρκος. Πώς ακούτε για την καθαριότητα και πώς τη βλέπετε? Πώς ακούτε και βλέπετε το δρόμο, τον κεντρικό του πιάτου? Το να πω καθαριότητα ξεκινάει πρώτα από το να είναι ο πολίτης να σέβεται ο ίδιος τον εαυτό του. Έτσι. Σωστό. Δεν θα σε σεβαστεί κανένας Μάρκος Λέγκας, κανένας Αλέξης Αλεξανδρής, αν εσύ ο ίδιος δεν σέβεσαι τη φύση, δεν σέβεσαι το χώρο που ζεις, το σπίτι σου, το δρόμο σου. Αν εσύ ξεκινήσεις από πρώτος και το κάνεις σωστά, θα δουλέψει και το πράγμα πολύ πιο εύκολα. Ακούμε όλοι εδώ να καθαρίσουμε, αλλά είμαστε οι πρώτοι που τα σκουπίδια μας με το που ενώ έχουμε χώρο να τα αποθηκεύσουμε, να τα ανοίξουμε, να τα πετάξουμε απ' έξω. Πρώτα πρέπει να γίνουμε εμείς, να πιστοποιηθούμε σαν πολίτες ο καθένας και από εκεί και πέρα ο Δήμος βλέποντας. Και μπορούμε να του ζητάμε περισσότερα και βλέποντας και αυτός ότι υπάρχει μια κατεύθυνση σωστή σαν από τους πολίτες, μπορεί να σου δώσει περισσότερα πράγματα. Με όλα πρέπει να ασχοληθούμε. Απλά ο καθένας, πιστεύω, πρέπει να έχει το ρόλο του. Οι ιδέες σε ό,τι αφορά τα σκουπίδια, σε ό,τι αφορά την καθαριότητα, σε ό,τι αφορά τα πολιτιστικά, σε ό,τι αφορά τον αγροτουρισμό, υπάρχουν και από ανθρώπους που το ξέρουν και περισσότερο. Αλλά δεν πάβει ότι ο καθένας να έχει μια άποψη και γνώμη που μπορεί να βοηθήσει. Θα κάνετε και τη βόλτα, είπατε, αγροτουρισμό και στους αγρότες. Εκεί πρέπει να έχετε κάποια εμπειρία, κάποια γνώση να την αποκτήσετε. Βέβαια, ο Μάρκος εκεί είναι κορυφαίος, γιατί είναι το επαγγελματική δουλειά του.
πώς σας αντιμετωπίζουν, πώς σας βλέπουν σαν καινούριο συνδυασμό, έχοντας κατοχυρώσει τις γνωστές φυσιογνωμίες. Πάντα, πάντα υπάρχει επιφύλαξη, γιατί όταν ακούει άλλος νομίζει ότι είσαι πολιτικός, σε συγκρίνει με τους προηγούμενους. Εμάς, στη δική μας, στους συνδημότες, δεν μπήκαμε ποτέ στη διαδικασία να κρίνουμε τι έχουν κάνει οι προηγούμενοι. Αν μπεις με αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι έχεις χάσει. Κρίνετε το νόημα. Κρίνετε το σύν του και αφαιρείτε το πλήν του δημάρχου. Θέλουμε από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε. Παρ' όλα αυτά δεν μηδενίζεται ένα κάποιο έργο. Όχι, που βέβαια. Έτσι. Όχι βέβαια. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που υπήρχαν πολλά χρόνια από γενικό. Που έχουν κάνει καλά ή κακά, σκεφτήκαν κάποια πράγματα, αλλά δεν τα σκεφτήκανε. Δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις γι' αυτό. Ούτε να μείνουμε εκεί το τι έχει γίνει στο παρελθόν. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε όλοι. Ακόμα και από την παράταξη των αντιπάλων. Θέλουμε ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν, να είναι μαζί μέσα στο Δήμο, οι ιδέες τους. Είναι ένα σκοπός, δεν είναι προσωπικός ο σκοπός. Είναι της κοινωνίας μας ο σκοπός. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα. Επειδή θα έχουμε απλή αναλογική. Βέβαια, δεν είστε πολιτικός, αλλά αναγκαστικά διαβάζετε τους νόμους καθημερινά και βλέπετε πού βαδίζει. Η λογική λέει ότι ελάχιστοι δήμοι στην Ελλάδα θα έχουν δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή. Ίσως δύο, ίσως τρεις, ίσως πέντε. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να συνεργαστούν. Και δεύτερη, ναι, συνεργασίες. Οι δύο πρώτοι. Αν αύριο είσαστε μέσα στους ένας από τους δύο πρώτους, είστε είναι ο δήμαρχος ο Μάρκος Ολέγκας, είστε με αυτή την παράταξη. Είσαστε σαν παράταξη έτοιμοι να συνεργαστείτε με οποιονδήποτε ή ναι. Υπάρχουν κανόνες συνεργασίας. Πάντα υπάρχει κανόνες συνεργασίας, γιατί ναι, μεν συνεργάζομαι, αλλά αν εγώ έχω τραβήξει μια γραμμή δεξιά και εσείς εντελώς αντίθετος, δεν υπάρχει λόγος συνεργασίας. Δεν θα υπάρξει συνεργασία. Θέλουμε όλους τους ανθρώπους στη μη δική μας παράταξη, οτιδήποτε καλό έχουν να προσφέρουν, να μας το φέρουν, να το μελετήσουμε, να το δούμε και να το προχωρήσουμε. Δεν είναι εγωιστικό το έκανα εγώ. Μπαίνουμε με αυτή τη λογική. Είμαστε της λογικής του εμείς. Νομίζω ότι είναι πολύ το εμείς σημαντικό. Και νομίζω ότι το χρησιμοποιεί πράγματα. Ο Μάρκος Ολέγκας συχνά το εμείς. Μα έτσι πρέπει δηλαδή, να είναι. Δηλαδή, για τον είδα στην τελευταία συνέντευξη, έστω και αν μας άφησε με ένα παράπονο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ότι θέλαμε να ρωτήσουμε πολλά, να μάθουμε. Ξέρετε, είναι ο νέος άνθρωπος. Είναι το φρέσκο αίμα, έστω και αν. Θα πρέπει να είναι έμπειρος, πέφτει στα βαθιά κατευθείαν. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσεις όμως. Πρέπει να μάθουμε. Ναι, σωστό. Έχει παραστάσεις. Είναι ένας άνθρωπος που στην επιχείρησή του είναι απόλυτα πετυχημένος. Έχει ζήσει στο εξωτερικό. Ξέρει. Σε κάθε κοινωνία υπάρχουν τρεις κρίκοι για μένα. Ένας ο κρίκος είναι των ανθρώπων που μένουν μόνιμα σε αυτή την κοινωνία. Δεν έχουν περάσει τον νησμό. Μετά υπάρχουν μια δεύτερη μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι ναι, μένουν εδώ, αλλά τους αρέσουν και τα ταξίδια. Υπάρχει και μια τρίτη. Ο τρίτος κρίκος που είναι στο εξωτερικό, που έχουν ζήσει, έχουν δει, έχουν άλλες παραστάσεις, έχουν τεχνολογία περισσότερη. Αν αυτούς τους τρεις κρίκους, από τη στιγμή που λέμε ότι ξαναγυρίζουμε όλοι στην κοινωνία μας και στον τόπο, μπορέσουμε και τους ενώσουμε, όλοι θα έχουμε να κερδίσουμε. Πιστεύετε ότι η διοίκηση του Δήμου είναι γραφειοκρατική, ζητώντας ο κύριος Μάρκος Λέγκας από το τηλέφωνο, πιστεύετε ότι πρέπει Κοιτάξτε, να υπάρξει κάποια αλλαγή? Ο Μάρκος επιμένει πάρα πολύ σε αυτό και να επιμένει πάρα πολύ σε αυτό πρέπει να είναι κατά ψέματα. Οπουδήποτε και να πας, αυτό με την γραφειοκρατία, το πιο απλό χαρτί. Ας πούμε, διαβάζω στα Τρίκαλα, λέει το αν ζητήσεις ένα χαρτί από το Δήμο, στο φέρουν στο σπίτι. Καλά, είναι ένας Δήμος πρότυπο που δεν ξέρω γιατί δεν είναι. Ναι, αλλά δεν είναι κάτι ακατόρθωτο. Δηλαδή, τι ανακαλύψαμε την Αμερική. Όχι. Αυτό δεν λέει η λογική. Ότι όταν θα θελήσω ένα χαρτί που αφορά το Δήμο και πρέπει να πάω να το πάρω από το Δήμο. Θα μην περιμένω ούτε σε μια ώρα έκατσα, όταν μπορώ να το κάνω με το τηλεφωνό. Σε μια ώρα καλά είδε, σε μια μέρα. Ναι, σε μια μέρα, σε δύο ή σε μια εβδομάδα. Σωστό. Αυτά πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή. Κύριε Αλεξανδρή, ασχολείστε με τους νέους. Και οι νέοι έχουν ανεργία. Και στο Κιάτο φαντάζομαι ότι δεν διαφέρει από την υπόλοιπη Ελλάδα και την υπόλοιπη Κορινθία. Παντού είναι το πρόβλημα αυτό, ναι. Τα παιδιά που έχετε κοντά σας, είναι από το Ξυλόκαστρο, δεν έχει σημασία, μπορεί να έχετε και από το Κιάτο που παίζουν μπάλα. Πώς τα αντιμετωπίζουν, τι μπορείτε να κάνετε εσείς σαν αυτοδιοίκηση με τον Μάρκο το Λέγκα στο θέμα της ανεργίας? Μπορείτε να φέρετε θέση, να κάνετε κάποια ανάπτυξη, κάτι διαφορετικό? Το να φέρεις είναι ακριβώς αυτό. Όταν λέμε φτιάχνουμε ένα αθλητικό κέντρο, ναι. Δεν φτιάχνουμε ένα αθλητικό κέντρο με τέσσερις εστίες, δύο τσιμεντένιες, εξέδρες. Και ένα προβολέα. Δίνουμε θέση εργασία σε κάποιους ανθρώπους που πρέπει να το συντηρούν και που πρέπει να δουλέψουν πάνω σε αυτό. Φτιάχνοντας, λέγοντας ότι να εκμεταλλευτούμε τον αγροτουρισμό της Στυμφαλίας ή της Λίμνης Δόξας ή οτιδήποτε άλλο αφορά την ορεινή Κορινθία, σε διάφορες οργανώσεις που θα κάνουμε, δίνουμε πάλι στους ντόπιους της ορεινής Κορινθίας, γιατί δεν υπάρχει διαχωρισμός στο Δήμο Σικιονίων η Θαλασσινή και ένα, η Βλάχη. Είστε ένα, αυτό μπράβο, πραγματικά μπράβο. Είναι ένα μεγάλο λάθος. Πολύ βαρύ. Μεγάλο λάθος που έχει ξεκινήσει από τους πιο παλιούς
ότι εμείς εδώ στη θάλασσα είμαστε πολιτισμένοι και στα 15 λεπτά, ας πούμε, ανηφόρα που πιάνουν τα δέντρα, οι άλλοι δεν είναι. Όχι. Έχουν και νεράκι αυτοί, σας το δώσατε κιόλας. Είναι θαλασσινοί και οι βόρειοι. Όχι, εμείς είμαστε, θέλουμε να είμαστε ένα. Λοιπόν, όταν αξιοποιήσεις όλα αυτά, δίνεις θέσεις εργασίας. Δίνεις θέσεις εργασίας και σε ξένους να έρθουν, ξένους εντός εισαγωγικών, ναι, ανθρώπους δικούς μας, οι οποίοι έχουν φύγει, να θέλουν να ξαναγυρίσουν. Αν αξιοποιηθεί η στιμφαλία, παρακολουθώ, ας πούμε, Κινέζους, Ιαπωνέζους που πάνε σε διάφορα μέρη, όσο διαφορά τα πολιτιστικά. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Έχει γίνει στη μυθολογία, υπήρξε. Τεράστια. Και σήμερα. Στιμφαλίδες Όρνηθες, ο Ηρακλής, αυτά. Φανταστείτε το αυτό το πράγμα. Με πολύ απλά πράγματα να παράγεις κάτι. Ακριβώς. Να φέρεις κόσμο πραγματικά και να γίνεται ένα κέντρο τουρισμού, ας πούμε, πολύ εύκολο. Το οποίο είναι εγκαταλειμμένο πάρα. Και να δώσει και θέσεις εργασίας σε πάρα πολλές οικογένειες που να δουλέψουν για να μην υπάρχει ανεργία. Κάπως έτσι καταπολεμάς. Τα παιδιά που ασχολείστε έχουν ανεργία, τα παιδιά που τρέχουν για το ποδόσφαιρο ή δουλεύουν όλο σε καφετέρειες? Κάνουν 2 και 3 δουλειές, κακά τα ψέματα. Κάνουν 2 και 3 δουλειές. Υπάρχουν άτομα που πραγματικά έχουν σπουδάσει, είναι άξιοι στο χώρο τους και όμως δουλεύουν στις καφετέρειες. Συζητάτε με τον Μάρκο, το λέγα σαν συνδυασμός για αυτά τα πράγματα, πώς μπορείτε να τα διορθώσετε? Ο Δήμαρχος δεν είναι εύκολο. Το μόνο που μπορούμε να διορθώσουμε είναι σε θέσεις κλειδιά που υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχουν σπουδάσει πάνω σε αυτό, είναι αξιόλογοι, πρέπει να τους εκμεταλλευτείς. Οποιασδήποτε παράταξη και να είναι, οποιοδήποτε χρώματο και αν είναι, οποιαδήποτε. Ναι, ναι, αυτό, έτσι, αυτό είναι όταν μιλάμε, είναι βασικό. Από εκεί ξεκινάς. Ουσιαστικά έχετε έναν ανεξάρτητο. Αν έχεις παροπίδες και λες πράσινα, κίτρινα, κόκκινα, όπως βλέπεις και στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να κάνεις. Στο ποδόσφαιρο δεν τα αλλάζουμε, μην τον μπερδεύουμε. Δεν τα αλλάζουμε και όλα αλλάζουμε εκτός από την ομάδα. Όλα τα άλλα μπορούμε τουλάχιστον να τα πειράξουμε. Αλήθεια. Μιλήσατε για τον ορεινό όγκο και πολύ σωστά αυτά που λέτε. Τα παράλια πώς τα βλέπετε? Είναι εγκατάλειψη, είναι καλά, θα μπορούσε να γίνουν καλύτερα? Θα μπορεί να είναι και καλύτερα. Θα μπορεί να εκμεταλλευτούμε την παραλία καλύτερα. Θα πρέπει, τι προσφέρουμε τελικά? Βλέπουμε ότι πάμε να πιούμε ένα καφέ στην παραλία, να κάνουμε ένα μπάνιο. Έρχεται ο άλλος, σου λέει 5 ευρώ η εξαπλώστρα, 3 ευρώ ο καφές, λες και είσαι στο Μονακό. Είσαι στο Μονακό, ναι. Και δεν σου προσφέρει ουσιαστικά από τον καφέ και ένα ποτήρι νερό τίποτα παραπάνω. Τίποτα άλλο. Και αισθητικά και σε πολλά πράγματα. Δηλαδή να ζητάμε, αλλά να φτιάχνουμε πρώτα. Για να μπορεί να έχεις την απέτηση να ζητήσεις από τον άλλον και να σου αφήσει τα χρήματά του που πολύ δύσκολα σήμερα στα αφήνει, πρέπει να του παραδώσεις. Όπως λέγαμε για τις μαρίνες που έχουν φτιαχτεί. Μπράβο, και ο καθένας φαντάζεται στις μαρίνες ότι αύριο το πρωί, ας πούμε, θα έρθει ο υπουργός του Κατάρ, θα έρθει από τον Ντουμπάι και επειδή εμείς φτιάξαμε μια μαρίνα και ρίξαμε 2 τσιμέντα και βάλαμε και 2 καΐκια. Θα έρθουν όλοι και θα γίνει ξαφνικά το Κιάτο Μονακό. Δεν γίνεται έτσι. Μου το δέντετε πάρα πολύ καλά, γιατί. Μα έτσι. Και εδώ στην Κόρυδο σκοτωθήκαμε. Ακούω πάντα στα καταχρονικά στους Δήμους ότι θα αξιοποιήσουμε τη Μαρίνα. Τι θα αξιοποιήσουμε δηλαδή στη Μαρίνα? Φτιαχτήκαν οι Μαρίνες. Εγώ δεν βλέπω να έρχονται ούτε γιοτ. Είναι θέμα πλέον και διαφήμισης. Διαφήμισης με το εξωτερικό, τι γνωριμίες έχεις, τι ανθρώπους μπορείς να προσφέρεις να έρθει. Υπάρχει μία πολύ όμορφη ιδέα, πολύ αγνή όμορφη ιδέα από την εποχή της Σουλτανίνας, πώς ξεκίνησε, που ξεκινούσε από το Κιάτο και πήγαινε απέναντι στην Ιταία η γραμμή, αυτά έχουν καταργηθεί. Όπως γινόταν από παλιά και έφτανε μέχρι και τη Μασσαλία το εμπόριο της Σουλτανίνας. Ναι, σωστό. Ο Μάρκος, επειδή είναι ένας άνθρωπος που είναι. Ενώ κάθεται μιλάς μαζί του για ποδόσφαιρο, αυτό στο μυαλό του είναι τρέχει. Είναι τόσο χαμηλών τόνων πάλι. Είναι όμως, πάρα πολύ. Είναι πολύ ήρεμος, χαλαρός, αλλά είναι ήρεμη δύναμη. Εκνευριστικά χαμαρός. Είναι ήρεμη δύναμη. Σοβαρά. Οι άνθρωποι που είναι πολύ ήρεμοι, να ξέρετε ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να σκεφτούν περισσότερο από τους άλλους. Ακριβώς. Έχουν το χρόνο αυτό, μπορούν να το εκμεταλλευτούν. Άρα λοιπόν. Έχει πολύ ωραία πράγματα να κάνει. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Επειδή έχει πολλές ιδέες, μίλησα και μαζί του και πραγματικά με εντυπωσίασε ο τρόπος που σκέφτεται. Είναι πολύ διαφορετικός. Είναι νέος άνθρωπος. Έχει ένα άλλο στυλ να βγει. Αυτά όλα τα μοιράζετε μαζί σας και ζητάει τις απόψεις σας για να φτιάξετε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι βέβαια το. Δεν είναι one man show. Όχι. Όχι. Είναι ο άνθρωπος που θα τραβήξει μπροστά. Είναι ο άνθρωπος που σου λέει, έλα μαζί μου, τραβάω μπροστά. Δεν θα κάνω δεξιά-αριστερά, αλλά θα ακούσει. Είναι πολύ σημαντικό να ακούσει και ανθρώπους που πραγματικά στον τομέα τους είναι επιτυχημένοι. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορώ εγώ να πάω να κάνω στον Μάρκο τον ξύπνιο πάνω στη δουλειά του. Σωστό. Ίσως μπορώ να του δώσω μία ιδέα. Μία όμως.
τον Μάρκο, δεν μπορώ να τον υποσκελίσω εγώ στον τομέα του. Όπως και αντίστοιχα, ο κάθε Μάρκος δεν μπορεί να υποσκελίσει σε μένα αύριο ένα, κάποιον δικηγόρο, που είναι, κάποιον που είναι στα αγροτικά, κάποιον που είναι στα πολιτιστικά, που έχει τις δυνατότητες να βοηθήσει περισσότερο. Εμείς θέλουμε να συστρατεύσουμε όλους αυτούς. Δεν θέλουμε να κάνουμε το one-man show. Α, ήρθε ο Αλεξανδρής, έκανε αυτό και το καρπόθηκε. Δεν καρπώνω με τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει μισό συγγράφηση στο όνομά μου. Με ενδιαφέρει αύριο τα παιδιά μου ή οι φίλοι μου να λένε ότι. Να ακούω στην καφετέρια ότι στις 3 η ώρα εγώ θέλω να πάω στο γυμναστήριο και να πάω να αθληθώ. Κάτι που δεν το έκανε πριν. Αυτό για μένα είναι επιτυχία. Εάν βλέπατε το Σταματόπουλο και πίνατε καφέ μαζί, τι είναι αυτό που θα του λέγατε μπράβο και τι είναι αυτό που θα του λέγατε δήμαρχε, δεν έκανε τίποτα. Μπράβο, δεν μπορώ να του πω, γιατί σας λέω και πάλι, δεν τον έχω ζήσει τον άνθρωπο για 5 πράγματα που έχει κάνει στο Κιάτο, σίγουρα θα πεις μπράβο. Υπάρχουν και κάποια άλλα είναι πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Να μπορεί να λες μπράβο στον αντίπαλο. Βέβαια, άμα δεις κάτι και έχει κάνει κάτι καλό, δεν θα μπορείς να του πεις μπράβο. Το από εκεί και πέρα, το ότι μπορείς αυτό το καλό να το κάνεις καλύτερο, είναι άλλο. Είναι δικιά μας, αλλά. Πέρα από τον αθλητισμό και τα σκουπίδια. Υπάρχουν πολλά κενά. Κακά, μην κρυβόμαστε. Και θα τα αντιμετωπίσουμε και εμείς και θα δεχτούμε και την κριτική αύριο άμεσα. Γιατί ο ελληνικός λαός, ανά πάσα στιγμή, δηλαδή, ναι, μεν σου λέει, σου δίνουν δυνατότητα να βγει, αλλά από την επόμενη μέρα, την ίδια ώρα και στο ίδιο λεπτό, θέλει να ξαφνικά πατήσουμε το κουμπί και να γίνουν όλα. Ναι, ακριβώς. Δεν θα γίνουν όλα. Είμαστε ανυπόμονοι. Είμαστε ανυπόμονοι. Έτσι. Αλλά σε ό,τι αφορά τους αντιπάλους, θα τους πούμε πραγματικά μπράβο και θα τους φέρουμε και δίπλα μας. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τον κύριο Σταματόπουλο ή τον κάθε Σταματόπουλο που θα είναι απέναντι, ας πούμε, σε κάτι διαφορετικό. Ναι, οποιοδήποτε είναι, κρίνει ο κόσμος. Έτσι. Μιλάμε για τοπικά, μιλάμε για πράγματα που τα μοιραζόμαστε καθημερινά. Πέρα τα προβλήματα που σας λέει ο κόσμος, σας αντιμετωπίζει, είπατε με αρχιποψία, σας αντιμετωπίζει όμως και με... Είναι το καινούριο, πάμε μαζί τους να δούμε και να τα αλλάξουμε. Μα ή εξακολουθεί και παραμένει, ας πούμε. Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που σε βλέπει με καχυποψία. Σου λες ξαφνικά γιατί. Ξαφνικά του λες δεν είμαι ξαφνικά γιατί αποδώσω. Εδώ είναι μεγάλος. Εδώ είναι το σπίτι μου. Γυναίκα μου, τα παιδιά. Οι δουλειές μου ήταν επαγγελματικές που δεν μπορούσε να μου προσφέρει κάτι το Κιάτο. Τώρα τελειώσαν αυτά, ξαναξεκινάω κάτι από την αρχή. Άρα δεν μπορείς να μου πεις ότι δηλαδή, δεν λένε, θέλω. Τι ήθελε ο Αλεξανδρής τώρα, διάσημος, οικονόμησε, ήρθε εδώ. Κοίταξε, ο κόσμος έχει φαντασία. Έχει πραγματικά μεγάλη φαντασία. Και είναι ωραίο να έχεις φαντασία, αλλά να έχει να φτάνει κάτι. Να φτάνει ένα όριο. Ένα όριο. Για ποιο λόγο και γιατί με τον Μάρκο και τι κρύβεται από πίσω. Δεν κρύβεται τίποτα. Δεν κρύβεται τίποτα. Με όλη την καλή διάθεση, πραγματικά ο χρόνος μας, το ξέρετε πολύ καλά, είναι πολύ περιορισμένος στη σημερινή εποχή. Έτσι. Όταν σου βρίσκεται πολύ λίγος διαθέσιμος και αυτό αντί να το διαθέσεις στην οικογένειά σου, στα παιδιά σου, σε κάποια άλλα προσωπικά, θες να τα διαθέσεις για να κάνεις πιο όμορφο τον τόπο σου και να ζεις κι εσύ στον ίδιο τόπο. Έτσι. Το κάνω πρώτα και για μένα. Σωστό. Γιατί εγώ ξυπνάω και βλέπω με τα ίδια μάτια με τον συμπολίτη. Τα σκουπίδια στην πόλη. Βλέπουμε τα ίδια πράγματα. Ναι, δηλαδή, εγώ αν έχω ένα αξίωμα στο Δήμο και ο άλλος είναι απλώς ένας πολίτης, δηλαδή, εγώ τα βλέπω διαφορετικά και αυτός τα βλέπει διαφορετικά. Συνήθως, αν είσαι με το μέρος της διοίκησης του Δήμου, κρύβεις και λίγα. Τα κάνει κάτω από το χαλί, ξέρω. Όχι, δεν είμαστε έτσι. Έχουμε διαφάνεια. Ο Μάρκος το λέει συνέχεια και γίνεται κουραστικός, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάτω από το τραπέζι. Ναι, τα είπε και προχθές, ενοχλήθηκε πάρα πολύ. Και γιατί... μπορώ να δεσμευτώ και σε κάποιο άλλο πράγμα, όπως το έχουμε συζητήσει και με τον Μάρκο, ότι σε περίπτωση που στην πορεία υπάρχουν πράγματα που βγαίνουν έξω από τα πλάνα μας και από αυτά που έχουμε σκεφτεί, εγώ θα αποχωρήσω. Αυτό είναι βαρύ που μου λέτε. Είναι θέλετε να μπείτε εκεί που... Είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ό,τι δεσμευτείτε πρέπει να γίνει. Ακριβώς. Δεν θα δεσμευτώ, σας λέω και πάλι, για να... Όλοι μας δεν θα δεσμευτούμε. Δεν μπορεί να γίνει διαστημικός σταθμός στο Κιάτο. Δεν θα γίνει διαστημικός σταθμός, αλλά 5 πράγματα που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, θα γίνουν. Αν υπάρχει στην πορεία κάτι άλλο, εγώ δεν συμμετέχω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπατε σήμερα. Ότι είναι ξεκάθαρο, κύριε, αυτά πρέπει να γίνουν. Δεν μπορεί να ξανακοροϊδέψουμε τον κόσμο για άλλα 5-10 χρόνια. Είναι χαζό, δεν χρειάζεται ο κόσμος. Ναι, δεν και χρειάζεται προσωπικά από εσάς πρέπει να το δεχτούμε. Και ειδικά για θέματα που αφορούν τους ίδιους. Ξέρετε, επειδή είναι επιτυχημένος ο Μάρκος ο Λέγκας, θέλω να πιστέψω ότι αυτά που λέει τα εννοεί. Ο Μάρκος θα τα κάνει. Το θέμα είναι θα τώρα προσπαθήσει. Πώς θα προσπαθήσει να τα κάνει. Τα περισσότερα, γιατί είναι πολύ εφικτά να γίνουν κάποια πράγματα, θα γίνουν. Τα όνειρα τα πιο μεγάλα. Δηλαδή, ότι λέει ένα δήμαρχο σε κάθε γειτονιά μπορεί να έχει. Εντός παρενθέσεως ένα δήμαρχο. Δηλαδή, ο κάθε ένα στη γειτονιά. Τα φυσιολογικά μπορεί να γίνουν. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι
τραγικό. Το να αξιοποιήσεις πράγματα, το να κάνεις καλά για τον τόπο σου, όσον αφορά, όπως λες, από την υγιεινή σου, από τον τρόπο επιβίωσης που ζεις. Επιτρέπεται το γιατρό να μην έχει ένα έτσι καλό κέντρο υγείας που να μπορεί να μην τρέχει στο νοσοκομείο για ένα σπασμένο πόδι, ας πούμε. Με το πάθεις κάτι, δηλαδή λες τώρα θα πεθάνω να φύγει. Κανονικά για μένα θα έπρεπε, αν θες να κάνεις έργα, φτιάξε 3-4 κέντρα υγείας. Έχει, αλλά δυστυχώς είναι σε εγκατάλειψη. Δεν είναι δύσκολο να γίνει. Ουρινή Κορινθία δηλαδή χτύπα ξύλο, μα πάθει κάποιο άλλο. Σίγουρα έχει οδοντίατρο. Δηλαδή πανηγυρίζουμε γιατί έχουμε οδοντίατρο. Το 2019. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Είστε προπονητή στο Ξυλόκαστρο και αύριο, αν το θελήσουν οι Σικιώνοι, μπορεί να είστε αντιδήμαρχο στο Κιάτο. Τι θα γίνει τώρα, θα σας πούνε έλα στον Μπέλοπα ή θα μπείτε για τα σπίτια. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό. Τα επαγγελματικά, τα δικά μου. Όχι, άλλο το να πάτε σε Ολυμπιακό στην ΑΕΚ, το καταλαβαίνω, θα φύγετε σε μια μεγάλη ομάδα. Εδώ η γειτονιά ξέρετε ότι το έχετε ζήσει, ότι το μεγαλύτερο ξύλο παίχτη μεταξύ κορίδου και συνεχισμού κορίδου, ναι, ας πούμε, ναι, μεταξύ κι άλλου. Το πήγε στα τοπικά, είναι εντελώς διαφορετικό. Αγριεύει το πράγμα. Είμαι χαρούμενος εκεί που είμαι αυτή τη στιγμή. Κάνω πραγματικά μια ωραία δουλειά όπως τη σκέφτομαι με τους ανθρώπους. Προσπαθούμε να χαρούμε το ποδόσφαιρο. Πώς το βλέπετε τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο της Κορινθίας μας? Είναι σε χαμηλό επίπεδο. Μόνο? Γιατί εγώ είμαι πιο άγριος. Ξέρετε, είμαι απλός φιλάθρος, δεν υπήρξα ποτέ αθλητικό γράφος. Τα ξέρετε καλύτερα. Δεν τα ξέρω. Απλά μεγάλωσα με την Μπάρτσα, από παιδί σε μεγάλες κατηγορίες, αλφα-εθνική κτλ. Κοιτάξτε, να δείτε μόνο είναι ότι κατάδια. Φτάσαμε κάποια στιγμή, ας πούμε, και το Ξυλόκαστρο. Κόρινθος, ξανά η Κόρινθος η κανονική, η Κόρινθος 2006, Λουτράκη, Ζευγολατιό, να παίζουμε στο τοπικό. Είναι ντροπή για μένα. Πόσο μάλλον μια ομάδα που βασικά η Κόρινθο πρέπει να έχει μια ομάδα τουλάχιστον στη Β' Εθνική. Ναι, ακριβώς. Έτσι, για να τα βάλουμε τα πράγματα όπως πρέπει, σωστά, και πληθυσμιακά και αξιοκρατικά. Δεν μπορεί να έχει δύο ομάδες η Κόρινθος. Είναι θέμα οικονομικού μόνο ή είναι και άλλα? Δηλαδή, κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να ξεφύγουμε από το τοπικιστικό ότι όχι εσύ, εγώ. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις. Τώρα υπάρχουν δύο ομάδες. Μπράβο. Εγώ την Κόρινθο τη θυμάμαι μία και την ο Παγκορυφιακός, ναι, που ήταν. Ναι, με τον Άρη, μετά ενωθήκαν και κάτι τέτοια. Τώρα δεν γίνεται να είναι δύο ομάδες τώρα να σκοτώνονται στο τοπικό και ποια θα ανεβεί στη γάμα εθνική και μετά να μην μπορεί να στηρίξει ούτε αυτό και να πέφτει και να μην είναι μία ομάδα. Πρέπει να προχωρήσει μία ομάδα μπροστά. Και στην πορεία, όποια άλλη πληρεί τις προϋποθέσεις. Μπορείτε να λάβετε από μια υπεύθυνη θέση του Δήμου και ένα ρόλο για το ποδόσφαιρο το Κορινθιακό που το έχει τόσο ανάγκη. Δεν νομίζω ότι έχουμε πολλούς σαν και εσάς στην Κορινθία. Αν το είναι δύο-τρεις ακόμα, τέλος πάντων. Λύσεις, γνώσεις και ιδέες υπάρχουν. Το θέμα είναι από ποιους θα ζητηθούν. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή το Κορινθιακό ποδόσφαιρο υπάγεται στην έψη Κορινθίας. Είτε το θέλουμε είτε όχι, παίρνουν τις αποφάσεις αυτές. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Λοιπόν, είναι στο χέρι αυτών των ανθρώπων να αξιοποιήσουν κάποιους ανθρώπους προς το καλύτερο. Εγώ είμαι. Από το Σεπτέμβριο εδώ. Ναι, σωστό. Οκ, okay, πέντε μήνες. Δεν έχει ρωτήσει κάποιος από τους υψηλούς παράγοντες. Τι βλέπεις, τι μπορούμε να αλλάξουμε, τα γήπεδα, οι χώροι, ο τρόπος. Με τη βία, πώς την αντιμετωπίζετε? Τι φταίει για τη βία? Φταίει η εποχή μας, φταίνε οι παράγοντες? Τι φταίει και είναι η βία και πώς θα αντιμετωπίζει τα παιδιά? Για τον αθλητισμό. Κοιτάξτε, η βία είναι φαινόμενο τραγικά, έτσι. Και στο πόλο το αντιμετωπίζουμε σε όλη μας την κοινωνία. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του και νομίζω ότι επειδή γνωρίζει, πιστεύει ότι γνωρίζει, βασικά για μένα στον αθλητισμό οι πιο πολλοί έχουν άγνοια, είναι οι μημαθείς και αυτό είναι το χειρότερο. Ακριβώς. Και επειδή γνωρίζουν πράγματα και επειδή πιέζονται από άλλες καταστάσεις οικονομικές, στο σπίτι, οικογενειακές, νομίζω ότι πολύ εύκολα πληρώνοντας 5 ευρώ και 10 ευρώ να έρθουν να σε βρίσουν, να έρθουν να ξεσπάσουν, να έρθουν να σε χτυπήσουν, είτε σε διαιτητής, είτε σε ποδοσφαιριστής, οτιδήποτε. Αυτό έχει να κάνει με το DNA των Ελλήνων. Τι διδάσκετε στα παιδιά σας όμως, και αύριο. Πάνω σε αυτό πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτό που κάνεις το κάνεις πρώτα για τον εαυτό σου, το κάνεις για να χαρείς εσύ. Το από εκεί και πέρα, αν αποφασίζεις να κάνεις τον πρωταθλητισμό και να μπεις σε άλλα πιο δύσκολα νερά, είναι άλλα τα πράγματα που δεν πρέπει από μικρή ηλικία να τα λέμε στους μικρούς από εκεί και πέρα. Γιατί ο άλλος θέλει να κάνει τον αθλητισμό, του αρέσει, θέλει να πάει να παίξει ποδόσφαιρο, δεν θέλουν να γίνουν όλοι top. Ναι, σωστά. Και εγώ να περπατήσω, ξέρω, ή να κάνω ημι μαραθώνιο τελευταία που κάνω ένα χιλιόμετρο, δύο, τρία, πέντε. Αυτό λέω πάντα, ξεχωρίζω. Αφήστε τον πρωταθλητισμό με τον αθλητισμό. Ναι, μεν είναι στο ίδιο κομμάτι, αλλά είναι το ένα είναι πολύ σκληρό και χρειάζεται τρομερές απαιτήσεις από τον ίδιο στον εαυτό πρώτα για να τα καταφέρεις. Κάποιος βλέπει, λέει, έφτασες εκεί. Δεν ρώτησε κανένας πώς έφτασες εκεί. Σωστό, έτσι. Με 100 ώρες προπόνηση. Όταν οι υπόλοιποι, ας πούμε, κάναν μπάνιο στη θάλασσα τα καλοκαίρια, εγώ έτρεχα στο γήπεδο. Όταν οι υπόλοιποι τελειώναν την προπόνηση, εγώ συνέχιζα.
για να φτάσει κάπου ψηλά. Έχω χάσει την παιδική μου ζωή, έχω χάσει την παιδική μου νεότητα, έχω χάσει πολλά πράγματα, έχω χάσει πάρα πολλά Σαββατοκύριακα. Το πιστεύω. Όλα. Τώρα αρχίζετε και τα βρίσκετε. Έφτασα τώρα 50 χρονών τώρα και τώρα πλέον έχω το Σαββατοκύριακο και λέω τι ωραίο είναι να βγαίνει την Κυριακή. Έστω μία απλή βόλτα. Να το έζησα. Να ρωτήσω κάποιον. Η διασημότητα που αποκτάτε σα χαλάει το χαρακτήρα. Ανάλογα την προσωπικότητα του ανθρώπου, ναι. Νομίζω ότι. Δηλαδή γίνεσαι, ο καθένας πρέπει να. Συγγνώμη για τις λέξεις. Γίνεσαι ψώνιο ή καβαλάς το καλάμι ή κάνεις κατάχρηση εξουσίας. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν. Ξεφύγατε από την κυρία Λίξα. Όχι, γιατί είχα καλές βάσεις και καλές αρχές από τους γονείς μου. Νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από το σπίτι. Το να βρεθείς κάποια στιγμή με περισσότερα λεπτά, να μπορείς να αγοράσεις κάποια υλικά πράγματα, αυτό θα γίνει και θα το κάνεις. Και είτε το κατακρίνει ο άλλος, είτε όχι. Αν πάρεις ένα καλό αυτοκίνητο ή δεν πάρεις ένα καλό αυτοκίνητο. Αυτό που φαίνεται προς τα έξω. Ο εαυτός σου και να είσαι άνθρωπος πραγματικά. Νομίζω ότι η αγάπη του κόσμου μέχρι σήμερα σε μένα. Πάνω απ' ότι κάτι τέτοιο έχουν δει. Δεν έχουν δει το άλλο. Γιατί αν είχαν δει το άλλο, να ξέρετε, να είστε σίγουροι ότι πολύ εύκολα περιθωριοποιείσαι. Αλλά νομίζω ότι είμαι ο εαυτός μου σε αυτό. Δεν άλλαξε. Τους ίδιους φίλους έχω στο Κιάτο, τα ίδια παιδιά ξαναβλέπω. Είναι σημαντικό. Οπότε δεν αλλάζουν αυτό. Εγώ θα κρατήσω από όλη τη συνέντευξη πριν σας κάνω την τελευταία ερώτηση αυτό που είπατε, ότι αν δεν κάνουμε αυτά που λέμε σήμερα στο πρόγραμμά μας, δεν ξέρω πότε θα είναι έτοιμο το πρόγραμμα. Ναι, όταν θα έξω, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Ναι, εγώ προσωπικά θα το κάνω. Και κάνω λοιπόν και την τελευταία ερώτηση για να το ακούσουμε. Ο Μάρκος Ολέγκας, είπαμε ότι είναι ένας νέος άνθρωπος, επιτυχημένος στο επάγγελμά του, θέλει να γίνει δήμαρχος, εφόσον ο κόσμος το αποφασίσει, καλή του επιτυχία. Εσείς τι βρήκατε στο Μάρκο το Ολέγκα για να είστε δίπλα του? Να το κλείσουμε όπως το ξεκινήσαμε. Εγώ τι βρήκα. Είναι ακριβώς, πώς θα σου το πω, μοιάζουμε πάρα πολύ. Μ' αρέσει που είναι δυναμικός, μ' αρέσει. Και δεν του δείχνει. Ακριβώς. Είναι ήρεμων τόνων, είναι. Ήπιος θα έλεγα, αλλά μέσα του βράζει. Θέλει να δώσει πράγματα. Μπορεί να πετύχει σαν δημιουργός. Μπορεί να το κάνει, ναι. Πραγματικά μπορεί. Εγώ σας λέω και πάλι, να το βγάλουμε καθαρά τα πολιτικά, δε δημαρχικά. Τώρα να με ρώταζες σαν ξένο. Τι γίνεται στο Κιάτο, ποιους βλέπεις, τι μπορεί να κάνει. Επειδή έχω γνωρίσει περισσότερο αυτόν τον άνθρωπο, και αν τον κύριο Σταματόπουλο που ήταν πριν, δεν τον γνωρίζω. Ναι, έτσι. Ναι. Ξέρω απλά πράγματα που έχει κάνει, ναι, αλλά σαν άνθρωπο όχι. Το Μάρκο όμως, επειδή τον ξέρω. Θα έλεγα πραγματικά, δώστε του την ευκαιρία να πάει μπροστά. Και σε εσάς. Να μας πάει μπροστά, μάλλον. Τώρα το βάλω. Γιατί θέλει να, πάει, θέλει να το κάνει και έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Κύριε Αλεξανδρή, δεν χαίρομαι. Κρύβεται κάτι άλλο από πίσω. Ακριβώς αυτό είναι το βασικό. Έτσι, κατάλαβα και εσύ. Κόσμος πραγματικά δηλαδή λέει, μα πώς αυτός είναι επιτυχημένος, τι θέλει τώρα να ασχοληθεί. Έχει λεφτά, τι κάνει. Μα δεν ασχοληθώ εγώ. Δεν ασχοληθεί ο άλλος που μπορεί. Όλοι θα καθίσουμε σε μια καφετέρια στο Κιάτο ή στο οποιοδήποτε. Και εγώ, ξέρετε, είμαι. Και θα κάνουμε κριτική. Αυτό το ξέρουμε πολύ καλά. Είμαι και λίγο ρατσιστής στις ηλικίες, δηλαδή η δικιά μου γενιά πρέπει να αποχωρήσει. Αυτό που λένε και φοβόνται οι πολιτικοί, γι' αυτό το λένε ότι δεν είμαστε ρατσιστές με την ηλικία, αλλά με τα μυαλά. Όχι. Εγώ είμαι και με τα μυαλά και όχι, με την ηλικία. Πρέπει να κάνουν άκρη και να μπουν ενάντια. Ακριβώς. Αλλά θα πρέπει και οι 50, 45, 40 να μην μας λένε μόνο ότι κάναμε λάθη, αλλά να τα κάνουμε. Ακριβώς. Αυτό είναι το εύκολο. Σας λέω και πάλι. Παντού ακούς κριτική. Όλοι κάθονται και λένε, ωραία, και λένε και τα ξέρουν και τα προβλήματα. Ωραία, και του λες, σήκω, πάμε να το κάνουμε. Τι εγώ θα το κάνω. Ποιος θα το κάνει. Εμένα βουλιάξει Ελλάδα. Ποιος, μα αφού βλέπεις, μου λες το πρόβλημά σου, ποιος θα το κάνει. Θα το κάνει ο Μάρκος. Ωραία. Πάει να πηγεί ο Μάρκος και ο κάθε Μάρκος μπροστά και λέει, μα γιατί αυτός τώρα πάει να το κάνει, τι θέλεις τελικά. Θέλεις να είμαστε όλοι απλά να καθόμαστε στη θάλασσα και να κάνουμε κριτική. Και να κάνουμε κριτική. Ακριβώς. Όχι, δώσ' μας τη δυνατότητα αφού. Είμαστε όλοι προπονητές σου στην Ελλάδα, έτσι, το ξέρετε. Ο χρόνος είναι πολύτιμος. Και μας είναι πολύτιμος ο χρόνος, αλλά μπορούμε να αφιερώσουμε έστω αυτό που το αντιστοιχεί για να περάσουμε όλοι καλά. Κύριε Αλεξανδρή, χάρηκα πάρα πολύ την κουβέντα που κάναμε. Θέλω να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία. Άλλωστε, εγώ θα το πω και ας είναι και παρεξηγήσιμο. Χρειαζόμαστε λαμπερά ονόματα, γιατί ο κόσμος τα ακολουθεί πιο εύκολα. Και από τη στιγμή που αυτά που μου είπατε σήμερα εφαρμοστούν, μακάρι να σας ακολουθήσουν. Αρκεί να είμαστε αληθινοί, ο κόσμος μας ακολουθεί. Ακριβώς. Απλά μην εκμεταλλευόμαστε. Ναι, το όνομά σας δεν πρέπει να το εκμεταλλευτείτε. Το όνομά μας ο καθένας για καλό. Σωστό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ο Αλέκος Αλεξανδρής. Απλώς. Εγώ με έχει εντυπωσιάσει από το ραδιόφωνο. Σήμερα νομίζω ότι κάναμε μια διαφορετική κουβέντα. Έχει αρχίσει και μπαίνει στο πνεύμα της αυτοδιοίκησης, όχι της πολιτικής. Έτσι, άμα μπει της πολιτικής, αφήστε το. Θέλω να σας ευχαριστήσω που και σήμερα είσαστε κοντά μας. Καλή σας νύχτα.